όσον αφορά τη ξηρασία στο νησί μας, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστιο θέμα στις καλλιέργειες. Ο Αμπελώνας και ο Λεώνας της Κρήτης καλύβουν το 70% της καλλιεργήσιμης έκτασης στο νησί. Σήμερα υπάρχει μια μεγάλη ανθοφορία στην Ελιά. Να δούμε δηλαδή το πιο μεγάλη καλλιέργεια που είναι η Ελιά. Με αμφίβολη την όλη κατάσταση αυτή τη στιγμή, εάν δέσει ο καρπός, αλλά ακόμα και αν δέσει και υπάρχει καρποφορία, είναι αμφίβολο εάν κρατηθεί ο καρπός απάνω λόγω της μεγάλης ξηρασίας. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή συμβαίνει και δεν έχει σηκωθεί το θέμα εκεί που πραγματικά είναι. Είναι το θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Πρέπει να υπάρχει αυτή τη στιγμή να παρθούν και καλό αυτή τη στιγμή τους ανθρώπους οι οποίοι πρωτοστατούν, θα το πω και σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, πρέπει να παρθούν έκτακτα μέτρα, διότι όπως πνίγει η Θεσσαλία, σήμερα η Κρήτη ξεραίνεται. Κυριολεκτικά ξεραίνεται. Δεν μιλάμε, θα υπάρξει πρόβλημα και στο πόσιμο νερό, δεν μιλάμε για το θέμα των άδρευσης, γιατί δεν υπάρχει νερό ούτε στο 2% των καλλιεργιών να υπάρχει νερό άδρευσης. Οπότε το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα το βάλω στο θέμα σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μια τοποθέτηση που θα κάνω, ότι πρέπει η περιφέρεια ήδη να το σηκώσει το θέμα, να σηκωθεί τώρα που είναι γρήγορα, να δούμε τι μέτρα μπορούν να παρθούν. Έτσι, διότι η Κρήτη δεν έχει τις υποδομές δυστυχώς που πρέπει να έχουν γίνει και δεν υπάρχουν υποδομές για να στηρίξουν αυτή την καταστροφή που έρχεται μέσα από την ξηρασία.